Χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Κίεβο για να τιμήσουν τη δεύτερη επέτειο της έκρηξης που σκότωσε πάνω από 50 Ουκρανούς που κρατούνταν από τη Ρωσία στους στρατώνες των φυλακών της Ολένικα. Οι ομιλητές στην τελετή κάλεσαν την Ουκρανική κυβέρνηση να προσπαθήσει περισσότερο για να απελευθερωθούν οι Ουκρανοί στρατιώτες που είναι αιχμάλωτοι πολέμου. Η έκρηξη στην Ολένιβκα αποτελεί μία από τις πιο οδυνηρές σελίδες του πολέμου, σύμφωνα με πολλούς στρατιώτες. 2 χρόνια μετά, απαιτούν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από τις δυνάμεις του Κιέβου, που εκτόξευσαν πύραυλο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, εσωτερικό πόρισμα των Ηνωμένων Εθνών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι την έκρηξη την προκάλεσαν οι ρωσικές δυνάμεις.